Λοιπόν, πώς χειριζόμαστε ένα παιδί το οποίο έχει κάνει μέτους? Κοιτάξτε να δείτε, το παιδί είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά έχει κάνει 3 μέτους από το πρωί. Το πρόβλημα είναι όταν ένα παιδί κάνει μέτους, συνήθως όλες αυτές οι ιστορίες είναι υιογενείς καταστάσεις. Έτσι, είναι υιογενείς γαστρεντερίτιδες. Και στην αρχή κάνουν μέτους και μετά μπορεί να προχωρήσει και να δούμε και διάρειες. Άρα, πώς το χειριζόμαστε? Ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι γραμμένο. Το πρόβλημα με τους μετούς είναι το εξής. Ότι εάν ένα παιδάκι κάνει εμετό, πρέπει για 2 ώρες να μην του δώσουμε απολύτως τίποτα. Του βρέχουμε τα χείλια. Τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, με μεγάλα γράμματα, τίποτα. Εάν το πάρει το παιδί ποτήρι στο χέρι ή μπιμπερό ή οτιδήποτε και αρχίζει και πίνει, το πιθανότερο είναι να μας τα κάνει ξανά εμετό. Ένα παιδάκι το οποίο είναι κάτω από 2 χρονών, όταν μου κάνει εμετούς για 12 ώρες πάει νοσοκομείο. Ενώ όταν είναι πάνω από 2 χρονών και είναι 4-5 χρονών, χρειάζονται και 24 ώρες για να κάνει αφυδάτωση. Βεβαίως, σαφέστατα την εξέταση που το είδαμε το παιδί δεν είναι φυλατωμένο. Τι θέλουμε λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε? Προσοχή λιγάκι, γιατί όντως μπορεί να εξελιχθεί και να φτάσουμε να τρέχουμε στα νοσοκομεία. Το λέμε, ακολουθάμε τον εξής κανόνα. 2 ώρες τίποτα, το τελευταίο εμετό. 2 ώρες τίποτα, του βρέχουμε τα χείλια. Μετά από 2 ώρες. Όχι, δεν θα πει. Μετά από 2 ώρες, αυτό το παιδί ζητάει, κάνει δείχνει, εμείς δεν το δίνουμε. Δηλαδή παρακαλάνε, κάθονται, κλέβουν νερό, δεν του δίνουμε νεράκι. Μετά από 2 ώρες, δίνουμε ένα κουταλάκι του γλυκού νεράκι κάθε 10 λεπτά. Δηλαδή μέσα σε 1 ώρα 6 φορές. Και μετά από 1 ώρα κάθε 5 λεπτά, 12 φορές. Και μετά κάθε 2 λεπτά. Και όταν περάσουν άλλες 3 ώρες δηλαδή, τότε πια λέμε ότι φτιάξουμε μια σουπίτσα ή κάτι το δώσω. Εάν αντιληφθώ ότι το παιδί έχει κάνει πολλούς εμετούς και έχουμε και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, δηλαδή χάσουμε κυρίως το νάτριο, κάλιο νάτριο και ηλεκτρολύτες, δίνουμε αυτά τα ηλεκτρολυτικά διαλύματα όπως είναι το αλμόρα και τα λοιπά και κάποια άλλα. Αυτά δεν σταματάνε τους εμετούς. Αναπληρώνουν τους ηλεκτρολύτες. Δεν το παιδάκι τώρα έκανε τους εμετούς. Δεν είχε χάσει τίποτα. Και μου το δώσατε δηλαδή το μόνο μου κράτη, δεν πίνονται κιόλας αυτά. Και γι' αυτό λοιπόν το βάζουμε μέσα και λίγο έτσι σαν κοκακολίτσα σπασμένη για να γλυκάνει λιγάκι, ένα δυο δάχτυλα και προσπαθούμε να το δώσουμε. Αλλά όταν έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές, το παιδί δεν έχει. Το μυστικό λοιπόν σε αυτό το παιδί είναι 100% το εξής. 2 ώρες τίποτα. Παρόλο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το αποτέλεσμα είναι πιθανώς να κάνει εμετό. Οι εμετοί συνήθως σταματάνε μέσα σε μισή μέρα, μια μέρα σταματάνε και μετά μπορεί να δούμε και διάρειες. Εάν έχουμε διάρειες στο αυτό το παιδί, τότε σε αυτή την περίπτωση αποφεύγουμε για μια ημέρα ή 2 μέρες λίγο το γάλα, δίνουμε στη θέση του το χωρίς λακτόζι, FL, το οποίο υπάρχει και σε το advanced που είναι της Delta, το 80% λιγότερη λακτόζι, ή και σε όταν είναι μικρά παιδά και υπάρχουν ειδικά γάλα σε σκόνες που προσφέρουν. Ωραιότατα. Δίνουμε λοιπόν γάλα αυτό, όχι φρούτα, όχι γλυκά, όχι χυμούς. Από φρούτα προτιμάμε λίγο μπανάνα, λίγο μιναράκι. Και μετά βέβαια μπορούμε να του δώσουμε έτσι ριζάκι, κοτόπουλο, κρέας, μακαρόνια, σουπίτσες, όλα αυτά μπορεί να τα φάει. Και θέλουμε να φάει το παιδί για να μπορέσει να αναπληρώσει σιγά σιγά το πεπτικό του σύστημα. Αυτό είναι το άλλο.